την ελεγγύη σε αυτούς τους εργαζόμενους που τόσα χρόνια, παρότι δουλεύουν σε μεγαθύρια όπως η δικό σου και το καζίνο της Πάτηθας, δουλεύουν κάτω από το καθεστώς της εκπαιδευτικής εργασίας τόσα χρόνια. Δουλεύουν πολλές φορές χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Εμείς τους απαντάμε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Θα τους σταματήσουμε εδώ όλοι οι συνάδελφοι από όλους τους κλάδους. Θα βρεθούμε στο πλάι των εργαζομένων και δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτό. Κυβερνησίε, τώρα και τραπεζίτες, τα σπίτια του λαού αρπάζουν οι αλήτες. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία. Ο αγώνας αυτός θα φέρει αποτέλεσμα, δεν αφήσουμε έτσι συνάδελφο, που αδίκως, όπως όλοι βέβαια, αλλά και συγκεκριμένοι, ενώ είχε πει στο όνομα Κατσέλη και πλήρωνε κανονικά τις δόσεις της, εμφανίζονται την περίοδο της αναστολής να χάνει δύο δόσεις, την περίοδο που ήταν σε αναστολή και δεν πληρωνότανε. Και έτσι έρχονται τώρα να την πετάξουν, να την κάνουν έκτοτε από το νόμο Κατσέλη και να τις πάρουν το σπίτι. Ένα σπίτι πάνω στο Μενίδη. Τα σπίτια του λαού θα σώζει ο λαός. Κανένας μόνος, παντού ξεσηκωμός. Μιλάμε για μια οικογένεια τετραμελή με δύο ανήλικα παιδιά, όπου ένας δουλεύει και μακροχρόνια ανεργία της συζύγου του συναδέλφου, ενώ υπάρχουν και προβλήματα υγείας σε άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτό που ζητήσαμε ήταν να σταματήσουν να μην πραγματοποιηθεί κανένας πληστηριασμός. Έμα πια στους εκβιασμούς, επόδισε να τους πληστηριασμούς. Από ό,τι βλέπετε, ανάλογα το ποιος είναι πίσω από το δάνειο και ποιος το διαχειρίζεται, υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές. Δεν λογαριάζουν αν ο άλλος είναι μονογονεϊκή οικογένεια, αν έχει σκλήσει κατά πλάκα, αν πεθαίνει κτλ. Τους νοιάζουν τα κέρδη και τα σπίτια. Άρα λοιπόν συνεχίζεται ο αγώνας αποφασιστικά. Ενιαία θα πιέσουμε κι άλλο όσο μπορούμε την Τοβάλιο εδώ πέρα να δοθεί λύση και θα συνεχίσουμε και αύριο αν χρειαστεί στο συμβολογραφείο. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση και στο συγκεκριμένο ζήτημα. Περιμένουμε άμεσα την απάντηση σε αυτό το οποίο έχουμε γίνει για να μπορέσει ο κάθε εργαζόμενος, κάθε εργαζόμενη, το κάθε λαϊκό σπίτι, κάθε οικογένεια να πατήσει από τέτοια μήνυση στον δρόμο. Είμαστε το κύριο σε επιφυλακή, έτσι ώστε προφανώς να μην πάρουν τα κοράκια κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟ, Νέα Δημοκρατία, βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία. Εμπρός, λαέ, ξεσηκωμός, κάτω τα χέρια απ' του λαού το ποιος. Έμα πια στους εκβιασμούς, εφόδισε λαέ, τους πληστηριασμούς. Δεν γίνεται εμείς να αφήσουμε όποια κυβέρνηση και να είναι να παίρνει τα σπίτια του λαού. 700.000 σπίτια έχουμε μπροστά και πλέον που θα τα ξυλώσουν και θα τα πάρουν από λαϊκές οικογένειες. Δεν πρόκειται αυτό να μείνει αναπάντητο. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός, θα το κάνουμε πράξη όπως το κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Και πρέπει εδώ πέρα όλο το εργατικό λαϊκό κίνημα να δώσει μια απάντηση. Έμα,